Καλησπέρα σας. Εκ μέρους της Ομοσπονδίας μας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Εγώ θέλω εδώ να καταθέσω ότι από την εμφάνιση του αυτό το νομοσχέδιο έχει καταδικαστεί από χιλιάδες νοσοκομειακούς γιατρούς και τα συλλογικά τους όργανα, από την ΟΕΝΓΕ και τις μεγαλύτερες ενώσεις νοσοκομειακών γιατρών. Επίσης, την αντίθεσή τους έχουν εκφράσει από την πρώτη στιγμή μια σειρά συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και μαζικής φορείς. Οι οποίοι ήδη έχουν ξεκινήσει και τις κινητοποιήσεις από σήμερα και υπάρχει και η αντίστοιχη κινητοποίηση σήμερα τώρα αυτή την ώρα έξω από τη Βουλή. Γιατί αντιτιθέμεθα, γιατί θεωρούμε ότι προωθείται ακόμα περισσότερο η ιδιωτικοποίηση στο ευαίσθητο κομμάτι της υγείας με την υποβάθμιση περαιτέρω της δημόσιας υγείας, κάτι που θα αναγκάσει τον εργαζόμενο λαό να βάλει πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για να προστατεύσει και να φροντίσει την υγεία του. Καταργείται η πλήρης και αποκλειστική απασχόληση των γιατρών του ΕΣΥ αντί να γίνουν μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών με αξιοπρεπείς αυξημένους μισθούς, γιατί αυτό έχει ανάγκη η προστασία της δημόσιας υγείας, πρημοδοτώντας έτσι τους επιχειρηματικούς ομίλους για άλλη μια φορά. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο που και εμείς μαζί με όλους τους εργαζόμενους θέτουμε. Επίσης, εδώ υπάρχει μια πολύ σοβαρή πρόκληση, για άλλη μια φορά θα έλεγα, για τους εργαζόμενους στο δικό μας τον κλάδο και κυρίως για τους εργαζόμενους στις φαρμακαποθήκες. Υπάρχει άρθρο στο νομοσχέδιο, το άρθρο 51, που προκλητικά λέει ότι το ωράριο λειτουργίας των φαρμακαποθηκών μπορεί να διευρυνθεί σε εξαήμερη βάση και όσες ώρες θέλουν οι χονδρέμποροι του φαρμάκου μέσα στις καθημερινές και το Σάββατο, πέραν δηλαδή του 40ωρου, όσες ώρες θέλουν, με μια απλή δήλωση του ιδιοκτήτη, του εργοδότη, στον οικείο Δήμο. Για άλλη μια φορά μπαίνουν στο κάδρο φαρμακαποθήκες για την επέκταση του ωραρίου. Είχε ξαναγίνει αυτό και εν μέσω πανδημίας, με διάταξη που τις άνοιγε και την Κυριακή. Τάχα για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα με το COVID και με τα μέσα προστασίας κλπ. Σε μια περίοδο μάλιστα που είχαμε σοβαρές ελλείψεις σε βασικά μέσα προστασίας όπως οι μάσκες. Και επεκτηνόταν το ωράριο δήθεν για να γίνει αυτό. Λες και οι ελλείψεις στα μέσα προστασίας αλλά και στα φάρμακα που αντιμετωπίζουμε τώρα και είναι πολύ έντονο το φαινόμενο δεν έχουν να κάνουν με την επιχειρηματική δραστηριότητα και στο κομμάτι της παραγωγής και στο κομμάτι βεβαίως της διακίνησης. Λες και δεν έχουν να κάνουν αυτά με τον παράγοντα κέρδος που επικρατεί, αλλά είναι ζήτημα ωραρίου. Άρα μπαίνει και εδώ τώρα μέσα στην κατάσταση αυτή με τις σοβαρές ελλείψεις στα φάρμακα που μετράμε όλοι μας, το ζήτημα της επέκτασης του ωραρίου των φαρμακαποθηκών. Τι πάει να λύσει λοιπόν αυτό, πέρα από τα ζητήματα ανταγωνισμών των μεγαλών επιχειρηματιών στον χώρο της διακίνησης του φαρμάκου. Ολοκληρώστε σιγά σιγά. Ολοκληρώνω. Σε δευτερόλεπτα έχω ολοκληρώσει. Λοιπόν, και αυτό το θέτουμε μετεπιτάσεως γιατί γίνεται σε μια περίοδο που η ίδια η εργατική νομοθεσία και με τον εμβληματικό νόμο τον τελευταίο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τον νόμο Χατζηδάκη, έχει ξυλώσει την όποια σταθερότητα στον ημερήσιο εργάσιμο χρόνο των εργαζόμενων με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και την ελαστικοποίηση. Άρα, επέκταση του ωραρίου 6 μέρες και όσες ώρες θέλουν οι φαρμακαποθήκες σημαίνει διάλυση του ωραρίου των εργαζομένων. Με αυτά λοιπόν εμείς ολοκληρώνουμε εκ μέρους των εργαζόμενων του φαρμάκου, δηλώνοντας για άλλη μια φορά την πλήρη αντίθεσή μας σε αυτό το νομοσχέδιο, μαζί και με την πλειοψηφία των εργαζόμενων και του λαού της χώρας. Σας ευχαριστώ πολύ.